Καλησπέρα φίλες και φίλοι της εκπομπής Διαβαίνοντας στην Ονομαστική Τραπώ. Είναι Τετάρτη 30 Μαρτίου του 2022. Η ώρα που γυρίζεται αυτή η εκπομπή είναι περίπου σε 7 η ώρα το απόγευμα. Πριν από λίγα λεπτά πληροφορήθηκα ότι υπάρχει μια συστοιχία. Αν μπορεί να συστάδα, συστοιχία, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η σωστή χρήση της λέξης που πρέπει να πω, σεισμών της εντάσεως 3,9 με 4 περίπου ανά την Ελλάδα τις τελευταίες 24 ώρες, ξεκινώντας από ένα σεισμό που έγινε χθες στο Ξυλόκαστρο, 3,9, περίπου 15 λεπτά πριν το ξεκινήσει η εκπομπή, και φτάνοντας μέχρι τώρα όπου έχουμε ένα σεισμό στην Κάσο, ένα σεισμό στη Σάμο, ένα σεισμό στη Θήβα, ένα σεισμό στη Λευκάδα, και θα πει κάποιος είμαστε σεισμογενή περιοχή, εύκολα τις πετάμε αυτές τις ατάκες, αλλά πραγματικά τι σημαίνει σεισμογενής περιοχή και τι σημαίνει το να επαναλαμβάνονται. Και οι Άπωνες είναι σεισμογενής περιοχή και γίνονται και σεισμοί τρελοί, αλλά όταν ξαφνικά βλέπουν κάπου 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, δεν είναι το 5,9, αρχίζουν κάτι φοβούνται. Πάρα πολλοί από εσάς, για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, μπαίνετε μέσα να ακούστε, ας το πούμε έτσι, όπως με χαρακτήρισε κάποιος, τον τρελό που λέει κάποια πράγματα. Εγώ θα ήθελα να είμαι ο τρελός σε αυτή την περίπτωση, αλλά σήμερα, επειδή πάρα πολλοί από εσάς, ειλικρινά, εάν είναι να βρείτε, παραδείγματος χάρη, ένα βίντεο πορνό, να το πούμε έτσι, εύκολα μαθαίνετε πώς μπορείτε να χειριστείτε το Google και τις μηχανές αναζήτησης. Ένα απλό search engine υπάρχει πάνω στο YouTube που λέει, υπάρχει το βίντεο Σακίδιο. Μόλις γράψεις Σακίδιο θα σου βρει ποια βίντεο έχει φτιάξει ο Κασταβονίτης. Αποφάσισα σήμερα να κάνω ένα επικαιροποιημένο, γιατί κάποιοι το έχετε μπερδέψει. Όχι, δεν θα έρθει. Δεν λέω ότι θα γίνει σεισμός. Γιατί κάποιοι ειλικρινά έχετε χάσει την μπάλα. Ούτε λέω ότι θα γίνουν τώρα αυτοί να μπουν, ξέρω εγώ, οι Τούρκοι και θα φτάσουν μέχρι την Αθήνα. Αλλά κάποιες συμβουλές πρέπει να τις ακούσετε και αν θέλετε προσπεράστε τις, αν θέλετε σημειώστε κάποια πράγματα, δείτε την εκπομπή. Όσοι είστε καινούριοι στο κανάλι, περίπου το 30%, κάντε μια εγγραφή, κάντε μια ενεργοποίηση στο καμπανάκι να ανέβει η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι εκτελείται αυτή τη στιγμή ένα πάρα πολύ καλό έργο και αυτές οι εκπομπές θα παραμείνουν ως παρακαταθήκη όταν οι άλλοι θα λένε «Α, δεν είχε αναφερθεί κάποιος, πρώτη πανελλήνια αναφορά στα Τρίκαλα, ξέρω εγώ, στα δυο στενά, σκοτώσανε τόσα καφλιά». Λοιπόν, για να μην νομίζετε ότι λέω τίποτα και πραγματικά θέλω να γίνω πολύ σοβαρός, η βιομηχανία των προϊόντων επιβίωσης, τα survival kit όπως λέγονται γενικώς, υπολογίζεται παγκοσμίως ότι παίζει περίπου στα 7 με 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε πάλι, 7 με 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται όλα τα σκηνιά που παίρνουν οι ορειβάτες, όλες αυτές οι τροφές, όλα αυτά τα σπίρτα, τα ειδικά, θα τα πούμε. Πόσα χρησιμοποιούνται από αυτά? Η έρευνα έχει αποδείξει ότι σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ούτε το 1% δεν χρησιμοποιεί πραγματικά τα σακίδια επιβίωσης. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της εκπομπής και άλλων εκπομπών και αυτό που λέω? Να δημιουργηθεί μια κουλτούρα, αν είναι δυνατόν ακόμα, παρόλο που οι εκπομπές έχουν ηλικιακό προσδιορισμό, να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ούτως ώστε τα παιδιά μας και κατ' επέκταση τα μικρά παιδιά, οι ενήλικες μικρής ηλικίας και αυτά, να βάλουν μέσα στην καθημερινότητά τους αυτό που λέγεται kit επιβίωσης, σακίδιο επιβίωσης. Επειδή στο προηγούμενο βίντεο χρησιμοποίησα μια συγκεκριμένη εταιρεία τα σακίδια επιβίωσης και τα οποία τα έχω αυτή τη στιγμή εδώ και μάλιστα έχω 3 έτοιμα για διαφορετικές καταστάσεις το καθένα, για ένα άτομο, πάμε πάλι, 3 για διαφορετικές καταστάσεις το καθένα, για ένα άτομο, με διαδρόμους και οτιδήποτε άλλο, να σας πω πολύ απλά ότι δεν θα δείξω τίποτα σήμερα και η φωτογραφία που υπάρχει στο βίντεο είναι από μια εταιρεία που έχει χρεοκοπήσει στον Καναδά, η οποία δείχνει απλώς τα πράγματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε ένα σακίδιο επιβίωσης. Οι οδηγίες που θα σας δώσω συμπεριλαμβάνονται σε διάφορα manual, τα οποία, ας το πούμε, έχουν χαρακτηριστεί από κάποιους
το βιβλίο των εξερευνητών, Huey, Louie, Dewey και οτιδήποτε άλλο. Και έρχεται στη συνέχεια της θεσινής εκπομπής, στην οποία πρέπει να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη αποδοχή και ότι από χθες μέχρι και σήμερα έχω λάβει στο προσωπικό μου email πάνω από 120-130 διαφορετικά email με φωτογραφίες ανά όλη την ελλαδική επικράτεια. Το χειρότερο πράγμα απ' όλα, και θέλω λίγο να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, είναι το γεγονός ότι μία εκ των φωτογραφιών που προήρθε από ένα συγκεκριμένο άτομο είχε και συνέχεια σήμερα, όπου στην περιοχή στην οποία τα νερά έχουν κατέβει εμφανίστηκαν, νομίζω είναι 3 ή 4 διαφορετικοί σκελετοί, όχι σκελετοί, ψόφια πτηνά, που πιθανόν να σημαίνει ότι εκείνη η περιοχή έχει γεμίσει πάρα πολύ σε θιάφη, μεθάνιο ή το ραδόνιο, που πρώτη αναφορά στην Ελλάδα στο περιοδικό Hellenic Nexus έγινε από μένα, αυτό τον αόρατο δολοφόνο, στο οποίο διάφορες χώρες του κόσμου, όπως η Τσεχία, έχουν στα σχολεία συναγερμό εκκλήσεως ραδονίο. Τι είναι το ραδόνιο? Το ραδόνιο είναι ένα άγευστο, άχρωμο και άοσμο αέριο, το οποίο διαχέεται όταν ανοίγουν οι τεκτονικές πλάκες. Οι τεκτονικές πλάκες ανοίγουν τη στιγμή που ετοιμάζονται να τριφτούν η μία με την άλλη και έτσι δημιουργούνται οι σεισμοί. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δημιουργούνται ένας μήνος σεισμών, το οποίο θέτει εν κινδύνο όλη την, θα έλεγα, εδαφική ακρεραιότητα και παράλληλα όλες αυτές τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι, ξέρω εγώ, το πυροσβεστικό σώμα, οτιδήποτε άλλο, είναι έτοιμες, η πολιτική προστασία, είναι έτοιμες για τέτοιες περιπτώσεις. Θα πρωτοπορήσω λιγάκι, αν και κάποιοι θα το θεωρήσουν ότι είναι πολύ βερμπαλιστικό που κάνω αυτό το πράγμα, και θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία, πιστέψτε με, παρομοιάζονται λίγο με την κάρτα η οποία χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο, που συνήθως εκείνη την ώρα κοιτάνε το κινητό τους, θέλουν τα τελευταία μηνύματα, θα τα πούμε, θα γυρίσω, έτσι τα λοιπά, και δεν κοιτάει κανένα στις αεροσυνοδές που κάνουν αυτά, ή ξέρω εγώ που είναι το σωσίβιο και τέτοια πράγματα. Το μεγαλύτερο από τα μυστικά όλων των εποχών είναι ότι δεν έχετε καταλάβει ποτέ ότι ακριβώς κάτω από τις θέσεις το αεροπλάνο δεν έχει αλεξίπτωτο, αλλά έχει σωσίβιο. Αλλά θα τα πούμε μια άλλη φορά. Λοιπόν, να το πω πολύ απλά πάλι, να το ξεκαθαρίσω. Ξέρω, και συνήθως μπαίνουν τα dislike μετά το βράδυ, ξέρεις, τη νύχτα που έρχονται οι δολοφόνοι, που λέει κι άλλος. Λοιπόν, ότι δεν λέω ότι θα γίνει σεισμός. Είναι ένα γενικό ενδιαφέροντος, θα μπορούσα να κάνω για οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσα να συνεχίσω την προετοιμασία για την εκπομπή του Σαββάτου, την τηλεοπτική προφητείες, ή να κάνω ένα άλλο θέμα στην Ανωπέτρα. Τι θεματολογία την αποφασίζω εγώ. Εσείς έχετε στείλει πάρα πολλά email, οπότε κυρίες και κύριοι, καθίστε, δεν θα έλεγα απολαυστικά, καθίστε και ακούστε κάποια πράγματα που ίσως δεν τα έχετε ακούσει ποτέ. Και θα υπάρχει μια επεξήγηση. Λοιπόν, όταν αισθανθείτε, θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι κάποιες σημειώσεις και πρέπει να διαβάζω κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν είμαι ξερόλας, κάποια πράγματα είναι γραμμένα και αλλού. Όπως έλεγε και ένας παλιός διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία που δούλευα, λέει, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο εξυπνότεροι από εμένα. Έφυγε βράδυ αυτός. Όταν αισθανθείτε μια σεισμική δόνηση, μπείτε αμέσως κάτω από ένα γραφείο ή ένα πολύ γερό τραπέζι. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υποτίθεται ότι θα γίνει αυτό. Αν γίνει αυτό το collapse που λέμε, δηλαδή το πέσιμο της πλάκας κατευθείαν, σημαίνει ότι η κατασκευή σας ήταν γουτουπού καβάλα. Και σε κάποιες περιπτώσεις μόνο και το γουτουπού. Σταθείτε μακριά από παράθυρα, δείχνω εδώ στο σπίτι γενικώς, βιβλιοθήκες, μεγάλους καθρέφτες και άλλα βαριά αντικείμενα που μπορούν να πέσουν. Οπότε, αν έχεις ένα βάζο που είναι 450 κιλά, δεν το βάζεις εδώ στην άκρη πάνω και μετά κάνεις «Αχ, σεισμός, έλα, τι ώρα κανονικά». Προσέξτε τους οβάδες και προσέξτε τα διάφορα αντικείμενα της οροφής. Συνήθως τα παλιά σπίτια έχουν γύψινες διακοσμήσεις, σπάνε. Άρα, εντός εγωγικών και να πέσω ένα τραπέζι πάνω, θα σπάσουν. Αν πέσω πάνω σε κάποιον άνθρωπο, είναι μικρές οι περιπτώσεις να τραυματιστεί. Μπαίνεις κάτω από ένα τραπέζι που υποτίθεται έχει μια γερή βάση, ή μπαίνεις κάτω από ένα γραφείο που είναι πιο συμπυκνωμένο. Θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ
σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση, η καλύτερη τέτοιας κατασκευής κρυψώνα είναι η μπανιέρα. Οι μπανιέρες, τουλάχιστον μέχρι το 2000, είναι από μαντέμι. Το μαντέμι δεν συμπυκνώνεται ούτε όταν να πέσει ολόκληρη πλάκα. Είναι απίστευτη η δομή του. Να κοπεί στη μέση μπανιέρα μπορεί να θέλει και 2 ώρες με τροχό. Μη βιαστούν κάποιοι να πούν κάποια πράγματα. Έχω δει αφαίρεση μπανιέρας πρόσφατα και είδα πόση ώρα χρειάστηκε για να κοπεί το μαντέμι. Λοιπόν, φανταστείτε ότι όταν μπείτε μέσα στην κοιλότητα της μπανιέρας, που καταλαβαίνω ότι είσαστε και συμπυκνωμένοι, τουλάχιστον εγώ έχω πρόβλημα στην μπανιέρα λόγω του ύψους, είσαστε σε ένα σημείο το οποίο ελπίζετε προσωρινά να μην γίνει τίποτα, αλλά αν τυχόν γίνει, τουλάχιστον έχετε οπωσδήποτε την ασφάλεια ότι δεν θα σας συνθλίψει το δάπεδο ή το ταβάνι. Παραμένετε καλυμμένοι μέχρι να σταματήσει η δόνηση. Σε περίπτωση που είναι τόσο χάλια, αν έχετε κουρτίνα, την τραβάτε την κουρτίνα αυτή του μπάνιου και την βάζετε πάνω. Στα υπόλοιπα υπάρχει το γραφείο και το κρεβάτι. Αν το γραφείο, το τραπέζι, γιατί αν φύγει η μπανιέρα, αφήστε το, το γραφείο και το τραπέζι μετακινηθεί, το ακολουθείτε με τις δονήσεις. Τώρα, σημασία έχει να ξέρουμε σε τι σπίτι είμαστε. Αν είμαστε ρετυρέ, αν είμαστε χαμηλά, αν είμαστε υπόγεια, οτιδήποτε άλλο. Εάν είστε σε ψηλό κτίριο και κοντά σας δεν υπάρχει γραφείο τραπέζι, κινηθείτε προς τον εσωτερικό τοίχο, δηλαδή όπου υπάρχει εσωτερικός τοίχος, και προστατεύστε το κεφάλι σας με τα χέρια σας. Δεν πρέπει καθόλου να χρησιμοποιήσετε ανηλικιστήρα. Αυτό τι σημαίνει, γιατί αυτό το κάθετο κουτί που ανεβοκατεβαίνει ο ανελκυστήρας μπορεί να γίνει πάνω το κολάψ και να σπάσουν τα σκοινιά, οπότε θα πέσει ο ανελκυστήρας στο τελευταίο κάτω επίπεδο, ακόμα και να υπάρχουν υδραυλικά φρένα τα οποία μπορεί να ταθούν και εκτός λόγω της συντόνισης και θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα σε εσάς, διότι συνήθως οι πτώσεις ανελκυστήρων με καλώδιο και τα λοιπά σε μεγάλα κτίρια θα σας δημιουργήσουν ένα σάκο με κόκαλα. Αυτό θα καταντήσετε. Λοιπόν, εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, όχι κοντά σε δέντρα, όχι κοντά σε πινακίδες, όχι κοντά σε κτίρια, όχι κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια και όχι κοντά σε κολόνες. Αν βαδίζετε σε πεζοδρόμιο, θα βρείτε το πλησιέστερο μέρος, κτίριο, οτιδήποτε άλλο, και θα προστατευτείτε για να μην πέσουν τούβλα, γυαλιά και σοβάδες από τα εξωτερικά των κτηρίων. Εάν οδηγείτε, συνήθως μικρούς σεισμούς δεν θα τους καταλάβετε. Σε μεγάλο θα σταματήσετε στην άκρη του δρόμου. Όχι σε διασταυρώσεις, όχι σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και θα παραμείνετε στο όχημά σας μέχρι να τελειώσει η δόνηση. Εάν βρίσκεστε σε μεγάλα καταστήματα ή δημόσιους χώρους, θα μείνετε εκεί που είσαστε και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που είπαμε για το σπίτι. Δεν θα τρέξετε προς την έξοδο. Και φυσικά, αν είστε στο σούπερ μάρκετ, δεν θα κάτσετε κάτω από τα ράφια, θα σας έρθει στο κεφάλι. Αν βρίσκεστε σε αναπηρική καρέκλα που έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους αυτής της κατηγορίας, μην προσπαθήσετε να σηκωθείτε ή να πέσετε από κάτω. Μετακινηθείτε σε ένα σημείο που μπορείτε να προφυλαχτείτε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στο χώρο που μένουμε πρέπει να υπάρχει ένα διάβασμα του χώρου. Αν βρίσκεστε σε κουζίνα, θα φύγετε μακριά από τις ηλεκτρικές συσκευές. Ούτε κοντά στο ψυγείο, ούτε κοντά στο φούρνο, ούτε κοντά στο πλυντήριο πιάτων, ούτε κοντά στο φούρνο μικροκυμάτων, ούτε κοντά σε ντουλάπια. Γιατί τα ντουλάπια μπορούν να ανοίξουν και τα πράγματα να πεταχτούν έξω και να σας τραυματίσουν. Αν είσαστε μέσα σε στάδιο, θέατρο, κινηματογράφο, θα μείνετε εκεί που είσαστε. Και θα κάνετε αυτό. Δεν θα προσπαθήσετε να διαφύγετε. Δεν θα προσπαθήσετε να τρέξετε. Και θα περιμένετε να ανάψουν τυχόν φώτα, σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιήσετε το φως του κινητού σας αφού τελειώσει η δόνηση. Λοιπόν, τι γίνεται στην περίπτωση που γίνει ένας σεισμός? Προετοιμασμένοι για μετασεισμούς, πάντοτε θα γίνει μετασεισμός. Ελέγξτε για τραυματίες. Αν χρειάζεται, δώστε τις πρώτες βοήθειες. Αποφύγετε τα σπασμένα γυαλιά.
Παραμείνετε ήρεμοι, ξέρω περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι θα λιποθυμήσουν. Σε όλο που θα σας το πω, ενημερώστε την ομάδα σας, όπως έχω πει τις προηγούμενες φορές, ότι υπάρχει πρόβλημα. Ελέγξτε για πυρκαγιά. Επειδή υπάρχει φυσικό αέριο, ελέγξτε, αν μυρίσει, φύγετε μακριά. Επίσης, νερό και ρεύμα. Κλείστε τις βάνες. Ανοίξτε τα παράθυρα και εγκαταλείψτε το κτίριο και ειδοποιήστε την εταιρεία σχετικά με το φυσικό αέριο, αν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλεύει για κάποια λεπτά το τηλέφωνο. Είτε είναι σταθερό, είτε είναι κινητό. Συντονιστείτε με σταθμό εκπομπής εκτάκτων αναγκών στο ραδιόφωνο ή τη τηλεόραση και ακούστε τα ενημερωτικά δελτία. Παραμείνετε έξω από το κτίριο. Μην κάνετε αυτό το φοβερό που έγινε στη Θεσσαλονίκη που ο άλλος επέστρεψε πάλι πίσω, τότε το 78 και τότε έπεσε η πολυκατοικία και τον μπλάκωσε. Όπως επίσης να σας πω ότι το 1981, παιδάκι 8 χρονών, βγήκα έξω από το σπίτι αφού καταλάβαμε από τη διακοπή ρεύματος ότι έγινε σεισμός, γιατί ήταν μια πολύ σοβαρή κατασκευή. Και διαμείναμε όλο το βράδυ μέσα σε ένα αυτοκίνητο ακριβώς κάτω από την πολυκατοικία η οποία είχε κουνηθεί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη βλακία από όλους. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που λέγεται οικογενειακός σχεδιασμός. Στο τελείωμά της θα αρχίσουμε να λέμε για το σάκο επιβίωσης. Δημιουργήστε ένα οικογενειακό αντισεισμικό σχέδιο. Άμα κάνουμε εδώ, θα πάμε κατευθείαν εκεί στην πλατεία. Γνωρίστε σε κάθε σπίτι και σε κάθε δωμάτιο τα ασφαλή σημεία. Σε αυτό το χώρο που βρίσκομαι εδώ, το μόνο ασφαλή σημείο είναι το γραφείο. Το οποίο έχει και μια αλφα απόσταση από τα ράφια, ώστε να μην, και να πέσουν πάνω εγώ από κάτω εντός αγωγικών, θα σωθώ. Γνωρίστε τα επικίνδυνα σημεία. Ακριβώς απέναντι από εδώ, οι ντουλάπες που υπάρχουν έχουν καθρέφτη. Δεν θα πάω προς τα εκεί. Ούτε στο παράθυρο που είναι εδώ. Από καιρού εις καιρού, προσέξτε ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία στο σπίτι, βάζα, το ένα το άλλο. Κάντε πρακτικές ασκήσεις. Παραδείγματος χάρη, αν έχετε και μικρά παιδιά, πώς βγαίνουμε από το σπίτι, πού πάμε. Μάθετε να προσφέρετε πρώτες βοήθειες και ανάνυψη. Αυτό το 99,99% που με ακούνε δεν θα το κάνουν, αλλά μάθετε. Αποφασίστε σε ποιο σημείο θα συναντηθεί η οικογένεια, σε περίπτωση που χαθείτε. Στο σεισμό του 1999, ξέραμε και εγώ και ο πατέρας μου και η μητέρα μου πού θα συναντηθούμε. Ο πατέρας μου ερχόταν από τη μεταμόρφωση, μάλιστα ήταν δίπλα στην πολυκατοικία που έπεσε τότε, την είδε να πέφτει. Η μητέρα μου ήταν στο σπίτι και πήγε εκεί που είχαμε πει και εγώ ήρθα από την περιοχή του γυροκομείου Αθηνών, περπάτησα και μάλιστα κιόλας σε αυτή την απόσταση και συναντηθήκαμε και οι τρεις στο συγκεκριμένο σημείο που είχαμε πει. Να έχετε ένα κατάλογο τώρα αυτό. Ο κατάλογος αριθμών είναι εύκολο με τα κινητά που έχουμε. Επίσης, αν παραδείγματος χάρη είσαστε στην Αθήνα, βρείτε έναν φίλο, αν έχετε έναν φίλο, που είναι ξέρω παραδείγματος χάρη στην Πάτρα, και πάρτε το τηλέφωνο και πες του μια ανησυχία, είμαστε καλά, ούτως ώστε να ξέρετε ότι είσαστε μια χαρά και οι υπηρεσίες να μην ψάχνουν σε περίπτωση αγνοούμενο σε κάποια μέρη. Προετοιμασία στο σπίτι και στη γειτονιά. Εξοπλισμός και εφόδια, θα σας πω τώρα ακριβώς. Εάν υπάρχει πρόβλημα φωτιάς, πάρτε ένα, από τώρα σας το λέω, είναι πολύ σημαντικό, πάρτε ένα πράγμα το οποίο το 99% των σπιτιών δεν το έχουν, ατομικό πυροσβεστήρα. Ή στη χειρότερη περίπτωση θα ανοίξετε και θα πάρετε τον πυροσβεστήρα της πολυκατοικίας να το χρησιμοποιήσετε. Φωτισμό σε κάθε ανάγκη. Έχω περίεργους φωτισμούς, οι οποίοι με την πτώση του ρεύματος ανάβουν. Προσπαθήστε να υπάρχουν προμήθειες τροφίμων και ή πιθανόν σε κάποια σημεία που να είναι εκτός σπιτιού και μάλιστα πρέπει να υπάρχει και εξοπλισμός, αντισεισμικό οικογενειακό σχέδιο, καθαρό πόσιμο νερό, χρησιμοποίηση του σωστού πυροσβεστήρα, φωτισμός όπως είπαμε, προμήθειες και με τα παιδιά να προσέχετε πώς γίνεται. Μάθετε πώς να θέτετε εκτός το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα σε περίπτωση που οι γραμμές πάθουν ζημιά. Ασφαλίστε τα βαριά έπιπλα. Αυτά εδώ οι βιβλιοθήκες από πίσω έχουν, για μένα τουλάχιστον μιλάω, έχουν ένα κρυκάκι που συνδέεται με τον τοίχο. Μην βάζετε βαριά αντικείμενα σε ψηλά ράφια, βάλτε τα σε χαμηλά. Έφλεκτα και επικίνδυνα υγρά μακριά, συνήθως στο μπάνιο. Και πρέπει να υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει, αλλά στο εξωτερικό εγώ το έχω ζήσει, ότι υπάρχει το πρόγραμμα της γειτονιάς και οτιδήποτε άλλο. Πάμε τώρα. Πρέπει να φτιάξετε ένα σακίδιο επιβίωσης.
το σακίδιο επιβίωσης, αυτή τη στιγμή εγώ σας το λέω καθαρά και μόνο για φυσικές καταστροφές, γεωλογικές καταστροφές, τσουνάμι και οτιδήποτε άλλο. Τι πρέπει να περιλαμβάνει? Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε φαγητό και νερό για μερικές μέρες. Αν τυχόν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Επίσης πρέπει κάτι πλούσιο σε βιταμίνες και πρωτεΐνες για να τραφείτε για μερικές μέρες. Τα τρόφιμα πρέπει να τρώγονται απευθείας ή με προσθήκη λίγου νερού. Σε μια πλημμύρα, παραδείγματος χάρη, δεν θα έχετε την πολυτέλεια να μαγειρέψετε. Οι κονσέρβες είναι μια απλή λύση. Θα σας πω μετά. Στο τέλος, μετά ετοιμάστε ένα φαρμακείο. Το φαρμακείο τι πρέπει να περιλαμβάνει? Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, το φαρμακείο πρέπει να είναι σχεδόν ίδιο με το φαρμακείο που έχετε στο αυτοκίνητο, που πάλι έχετε να το ανοίξετε από τότε που πήρατε το αυτοκίνητο και έχετε πάρει ένα, ξέρω, Fiat 127 του 1555. Κάτι σαν αυτό εδώ, πάνω σκάρι. Για να δω τι είναι αυτό. Όχι. Αυτό είναι ένα Volkswagen του 1976. Του βάλετε από πίσω ένα φαρμακείο και τώρα το 2022 ανοίγετε να δείτε. Να είμαι και οι βελόνες που έχουν μέσα έχουν γίνει σπαθιά. Τι πρέπει να έχει μέσα? Αντιβιωτική αλυφή. Φαρμακευτικό υλικό για όλα τα μέλη της οικογένειας. Αν κάποιο παιδί στην οικογένεια πρέπει να πάρει κάτι για το άσθημα ή οτιδήποτε άλλο. Ασπιρίνες παυσίγωνα. Φάρμακο για διάρρεια. Κολύριο. Φάρμακο για κρυολόγημα και βήχα. Κοινώς ασπιρίνες και αυτά. Όπως είπαμε. Σταγόνες για τη μύτη και τα αυτιά. Υπεροξίδιο του υδρογόνου. Έτσι το οξυζενέ. Σπρέι απολίμανσης του δέρματος. Σπρέι για τα έντομα. Επιπλέον φάρμακα με χορηγούμενη συνταγή. Και ένα επιπλέον ζευγάρι γυαλιά μοιοπίας ως ανταλλακτικά. Είναι σημαντικό πάρα πολύ. Ιατρικά υλικά. Επίδεσμη, χειρουργικά γάντια, χειρουργική μάσκα, διάφορες γάζες, μπατονέτες από βαμβάκι, αυτοκόλλητη ταινία και νάρθηκε. Στην μπατονέτες από το βαμβάκι δεν είναι μόνο για τα αυτιά, είναι για πάρα πολλούς άλλους λόγους. Λοιπόν, τι άλλο χρειάζεστε? Εφόδια. Τα εφόδια αυτά είναι στην περίπτωση που τα πράγματα είναι πιο, ας το πούμε έτσι, πιο σκληρά από ό,τι περιμέναμε. Και θα μου πεις βέβαια αυτά χωράνε σε ένα... σακίδιο επιβίωσης. Θα σας πω και λύσεις τι μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, γάντια εργασίας, ένα τσεκούρι, μια βαριοπούλα, ένα φτιάρι, μια σκούπα. Αυτά, το φτιάρι, βαριοπούλα και τσεκούρι μπορεί να είναι και ένα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Σφυρί καρφιά, κατσαβίδια, σκερπάνι, σκοινιά, σκοινί, λινάτσα προστασίας, έναν υπνόσακο, ένα φασμάτινο φίλτρο για το νερό. Ξηρά τροφή, πόσουμο νερό, ηματισμός, αθλητικά υποδήματα, χάρτη της περιοχής, ένα μικρό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, μην πάρετε υγρό, έτσι, μια πηξίδα, φακός και μπαταρίες, μικρό ραδιόφωνο με μπαταρίες και δέμα που θα περιλαμβάνει οικογενειακές φωτογραφίες, σημειωματάριο, λογοτεχνικά βιβλία και παιχνίδια, πολύ μικρό, αλλά απασχολούν τα παιδιά έτσι. Για την υγιεινή, πέρα από όλα αυτά, αν μπορούμε να έχουμε σακούλες σκουπιδιών. Το χοντρένουμε τώρα παραπάνω, φυσικά και τα υγρά χαρτομάτιλα για καθαριότητα και σαμπουάν και αυτά και τέτοια πράγματα και σπρέι, και παράλληλα χαρτί τουαλέτας. Είναι σημαντικότατο. Θα μου πεις αυτό δεν χωράνε σε ένα σακίδιο επιβίωσης. Τα σακίδια επιβίωσης συνήθως στο εξωτερικό δίδονται έτοιμα. Είναι φτιαγμένα από πρώην στρατιωτικούς που έχουν συμμετάσχει στις ειδικές δυνάμεις. Όταν λέμε σακίδιο επιβίωσης, μιλάμε κάτι σαν το λουκάνικο στον ελληνικό στρατό, όπως το λέγαμε, έτσι, το οποίο μέσα μπορεί να έχει ένα βάρος της τάξης των 20-25 κιλών. Κατανοώ ότι μικρά παιδιά δεν μπορούν να έχουν τέτοιο πράγμα, κατανοώ ότι γερασμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν αυτό το πράγμα, αλλά αυτό είναι το σακίδιο επιβίωσης έναν άνθρωπο για κάποιες περιπτώσεις. Και αν τυχόν μετακινήσετε με αυτοκίνητο, θα πρέπει να υπολογίσετε, αν έχετε 4 άτομα μέσα, ότι θα έχετε πίσω και 4 σάκους επιβίωσης. Είναι ένας προς το καθένα. Και σας είπα, άλλος ο σάκος επιβίωσης, ο Α, που είναι για σεισμό, άλλος ο σάκος επιβίωσης, ο Β, που είναι για εμφύλιες οχλήσεις, μιλάω πολύ σοβαρά αυτό που σας λέω, και άλλος ο σάκος νούμερο 3, που είναι για πόλεμο. Εντάξει, λοιπόν, τώρα, κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρετε. Πόσο πρέπει να υπολογίσετε? Περίπου για 7 μέρες, 5 λίτρα νερό για κάθε άτομο. Άρα, άμα είμαστε 4 άτομα, λέω έτσι παράδειγμα, πατέρας, μητέρα και 2 παιδιά, 4, 5, 20 την ημέρα με 7, 140, είναι 100 μπουκάλια. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι συνήθως αν μεταφέρεστε με αυτοκίνητο πρέπει να έχετε μια δεξαμενή με νεράκι ή ορισμένα πράγματα. Υπάρχει τρόπος καθαρισμού του νερού της βρύσης. Γι' αυτό και σας δίνουν κάποια
προϊόντα, τα καταστήματα που θα πάτε. Αυτά δεν μπορείτε να τα πάρετε όλα από το σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει να πάτε σε ειδικά καταστήματα. Το οποίο λέει ότι 8 σταγόνες αυλαβούς υγρής χλωρίνης για κάθε 5 λίτρα νερό θα μειώσουν τα μολυσμένα στοιχεία του φίλτρου, του νερού, και φυσικά όταν αποθηκεύεται νερό θα ρίξετε και τη χλωρίνη μέσα για να μπορέσει να απολιμανθεί. Κάθε 6 μήνες θα πρέπει να έχετε επικαιροποίηση του νερού. Τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι nice to have. Σε περίπτωση που έχει διακοπή νερό σε κάποιες περιοχές, με κάποιο... παιδιά, δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι φυσικές καταστροφές πέρα από το σεισμό κτλ. Μια πολύ ωραία πηγή νερού είναι ο θερμοσύφωνας. Αφήστε το νερό να κρυώσει, κλείστε την παροχή κρύου νερού, κόψτε την παροχή ρεύματος, ανοίξτε την βαλβίδα στραγγίσματος στο κάτω μέρος και βάλτε φίλτρο, αυτό που είπαμε, και το νερό που θα βγαίνει θα αρχίσει να είναι καθαρό. Άλλες πηγές νερού. Τα λιωμένα παγάκια στο ψυγείο. Νερό που έχει παραμείνει στους σωλήνες. Και το καζανάκι της τουαλέτας. Ξέρω, κάποιοι θα μου πείτε, τρομακτικά πράγματα. Σε σεισμούς, σε τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Λίστα εφοδίων για το αυτοκίνητο. Είπαμε, νάιλον σακούλες εφιαλωμένο νερό, τροφές που δεν χαλάνε, ανοιχτήρι, συνήθως το έχουμε σε ένα σουγιά, ραδιόφωνο και μπαταρίες, φακός, κουτί πρωτοβοηθειών, γάντια και οτιδήποτε άλλο, παπούτσια, κάλτσες, μπουφάν και φυσικά λεφτά. Μετρητά. Μετρητά. Τώρα, υπάρχουν μια λίστα η οποία λέγεται λίστα πηγών φωτισμού. Παρόλο που ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι το χιόνι πέφτει το βράδυ και άλλα πράγματα, δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα γίνει ο σεισμός. Πρέπει να υπάρχουν ατομική φανή για όλα τα μέλη της οικογένειας. Φωτισμός ασφαλείας για το σπίτι που λειτουργεί με μπαταρίες, έξτρα μπαταρίες και φανός που ανάβει αυτόματα με τη διακοπή ρεύματος. Δόξα τω Θεώ στην πολυκατοικία που μένω, με το που γίνει διακοπή ρεύματος ανάβουν όλα τα φώτα εξωτερικά και οτιδήποτε άλλο. Η σημαντικότερη, ας το πούμε, δέσμη μέτρων είναι ότι πρέπει να ασφαλίσουμε και όχι μόνο τα βαριά αντικείμενα αλλά και τα έθραυστα αντικείμενα όπως είναι υπολογιστές ή οτιδήποτε άλλο να αποθηκεύονται σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία σε τυχόν κούνημα να μην πέσουν, να μην σπάσουν. Και πρέπει να προσέχουμε λίγο και την διαδικασία του σπιτιού. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν ψευδοροφές. Αυτές θα φύγουν. Αυτό θα φύγουν. Οπότε πρέπει να προσέχουμε. Τι πρέπει να δείτε στα παιδιά σας. Και αυτό είναι σημαντικό πάρα πολύ. Πρέπει να δείτε αν έχουν υπερβολικό φόβο για το σκοτάδι, τον αποχωρισμό ή τη μοναξιά. Παιδάκια μέχρι 6-7 χρονών, σκοτάδι, αποχωρισμό και μοναξιά είναι full. Αν έχουν προσκόλληση στους γονείς και φόβο για τους ξένους, πρέπει να τους τροποποιήσετε αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα υπάρχει προσπάθεια ακόμα και στις γειτονιές για να σωθούν σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Αν δείτε ότι τα παιδιά έχουν άρνηση να πάνε στο σχολείο, γι' αυτό είναι προθύστερο, θα πρέπει να το τροποποιήσετε έτσι ώστε να γίνουν κοινωνικά για να μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις που ουσιαστικά η εκπαίδευση είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Αν έχουν τάση για επιθετικότητα, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτά, διότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε αυτό. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα, αλλά μετά την καταστροφή ή πριν την καταστροφή, μάλλον προτού την καταστροφή, πρέπει να τροποποιήσουμε και ξέρουμε τι γίνεται με τα παιδιά. Ιδάλλως θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα να τα εντάξουμε στην ομάδα, στη λεγόμενη ομάδα. Τώρα, χωρίς να θέλω να το δείξω, τι περιλαμβάνει μέσα ο σάκος επιβίωσης που έχω εγώ. Ο οποίος, να σας πω ότι... ένα λεπτάκι λίγο. Είναι φτιαγμένος με την ευγενική χορηγία κάποιων καταστημάτων στην οδό Αθηνάς. Έχω... ένα λεπτάκι.
έχω αγοράσει 3 πανομοιότυπους σάκους συγκεκριμένης εταιρείας, οι οποίοι διαθέτουν πάνω ηλιακό φορτιστή για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και για το λάπτοπ και για τα κινητά. Έχουν ενσωματωμένη πάνω τους πηξίδα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εάν ανοίξεις τις θήκες και κάνεις μια έτσι, φωτίζει, φωσφορίζει ο λεγόμενος χάρτης του ουρανού. Όσοι γνωρίζουν από τα άστρα μπορούν να ξέρουν πού είναι ο βοράς, πού είναι ο νότος, πού είναι η δύση, πού είναι η ανατολή. Στα πλάγια αυτών των σάκων επιβίωσης υπάρχουν πολλαπλές τσεπούλες που μπορούν να μπουν μέσα μπαταρίες, κόπιτσες, παραμάνες, βελόνες, σπίρτα άσβεστα, τα οποία είναι ειδική συσκευασία, κάνουν 3 ευρώ, δεν κάνουν τίποτα περισσότερο, είναι ένα μεταλλικό το οποίο το γδέρνεις ουσιαστικά και ανάβει αμέσως φωτιά, μπορείς να ανάψεις μέχρι και 3-4.000 φορές αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει από την άλλη πλευρά σκηνή, υπάρχει ενσωματωμένος υπνόσακος και έχουμε μετά αυτά που σας είπα προηγουμένως, τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σάκος επιβίωσης, τα οποία είναι, υπάρχει ένα έτοιμο φαρμακευτικό kit, το οποίο το kit αυτό περιλαμβάνει αυτό που σας είπα προηγουμένως, είναι έτοιμο, το αγοράζετε ακόμα και από καταστήματα για αυτοκίνητα, υπάρχει ένα έξτρα για ιατρικά υλικά, που μπαίνει πάλι επίσης μέσα, υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές, εάν πάτε στα συγκεκριμένα καταστήματα στο Δήμο Αθηνάς πλησιάζοντας προς το μοναστηράκι και ζητήσετε τροφές ειδικές για επιβίωση, για ορειβασία, για σπηλαιομελέτη και τέτοια πράγματα, σας τα δίνουν αυτά έτοιμα. Χαριτολογώντας, σας πω, όσοι θυμόσαστε το περίφημο πορτογαλέζικο τυρί που υπήρχε στον ελληνικό στρατό, αυτό ήταν εκεί γύρω στο 1995-96-97, μας δίνανε ένα πορτογαλέζικο τυρί το οποίο πρέπει να έχει φτιαχτεί το 1980. Είναι σε ειδικές συσκευασίες κονσερβοποίησης και είναι μακράς αντοχής. Πρέπει οπωσδήποτε να έχετε γαλέτα, είναι ειδικό ψωμί το οποίο είναι σε αεροστεγή συσκευασία και μπαίνει μέσα. Πρέπει οπωσδήποτε να έχετε μαζί σας έναν μεγάλο σουγιά, ελβετικό σουγιά, χωρίς να παραπέμπω σε συγκεκριμένη μάρκα, είναι άπειρη αυτή. Για κάποιους που θέλουν να κάνουν κάποια έξτρα πράγματα, στην οδό Πανεπιστημίου, στη γωνία με την Ομόνια υπάρχουν ειδικά καταστήματα τα οποία μπορούν να σας παραπέμψουν. Υπάρχουν οι λεγόμενοι σουγιάδες ή μαχαίρια επιβιώσεως, τα οποία πάνω είναι από τη μία πλευρά οπωσδήποτε πριονωτό και από την άλλη λίο. Στο πάνω μέρος ανοίγει και έχει μέσα σπίρτα, αγκίστρια, πετονιά, δίχτυ, πηξίδα πάνω, χάπια διάρειας ενσωματωμένα πάνω. Η λαβή του είναι συγκεκριμένη, είναι τα μαχαίρια τα οποία εάν τα βάλετε σε οποιοδήποτε σημείο κάνουν τη λεγόμενη ισορροπία. Θα μου πεις, θα κάνουμε τώρα τα χειδακτηλουργικά στο σεισμό? Όχι, χρησιμοποιούνται αλλού. Αυτά τα μικρά εργαλεία που σας είπα προηγουμένως που είναι φτιάρι, αυτά υπάρχουν συμπυκνωμένα σε τέτοιες καταστάσεις. Οι σάκοι κάποιοι τα χωράνε, κάποιοι δεν τα χωράνε εάν έχετε βάλει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν κάποια ειδικά, θα τα δείτε και σε φωτογραφία, τα έχετε δει ήδη σε φωτογραφία, τα οποία είναι σαν σακουλίτσες, σαν προφυλακτικό, τέτοιο μέγεθος είναι τα οποία ανοίγουν, έχουν μέσα σκόνες για το νερό, έχουν μέσα σκόνες για την αντιμετώπιση αλλεργιών και οτιδήποτε άλλο. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, κυρίες και κύριοι, πάρτε μαζί σας προφυλακτικά. Κουτί προφυλακτικών. 1 ή 2 κουτιά προφυλακτικών. Προφανώς οι φεδροί θα γελάσουν εδώ πέρα μέσα. Είναι καταπληκτικό θήκη για η μη περατότητα και να μην περάσει καθόλου νερό σε πράγματα τα οποία θέλετε παραδείγματος χάρη να περάσετε ένα ποτάμι. Και θέλετε να έχετε το κινητό σας. Θα το βάλετε μέσα σε ένα προφυλακτικό, θα κλείσετε από πάνω και δεν θα βραχεί ποτέ. Είναι από τις σημαντικότερες, από τα σημαντικότερα tip που υπάρχουν. Μην το παίξετε ταρζανιά τρώγοντας μανιτάρια και τέτοια πράγματα. Σας λέω καταστάσεις που μιλάμε για τόσο. Όταν προετοιμάζεις από το καλό ως το χειρότερο. Μην αρχίσετε ταρζανιές, ξέρετε τα μανιτάρια, δεν τα ξέρετε. Οι άνθρωποι που ξέρουν τα μανιτάρια στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένοι και μετρημένοι. Μην φάτε κάτι χωρίς να το ξέρετε. Μην φάτε χόρτα χωρίς να τα ξέρετε. Ετοιμαστείτε να μαγειρεύετε έξω. Οπωσδήποτε πρέπει να έχετε αυτά τα σπίρτα που σας είπα προηγουμένως. Ζυπέλαιο και τέτοια πράγματα λοιπά, ξεχάστε τα.
Δεν χρειάζονται καθόλου. Σε κάποιους που με ρωτήσαν γιατί πρέπει να υπάρχει και γιατί παίρνουν μολύβια, γιατί τα μολύβια σε οποιοσδήποτε καταστάσεις γράφουν. Αυτό γίνεται ακόμα και τώρα. Οπωσδήποτε power bank, αυτή τη στιγμή εγώ έχω έτοιμα 2 power bank των 15.000 και των 30.000 αμπερορίων, οπότε θεωρητικά έχω για 5 μέρες, 6 φόρτισμα στο κινητό μου, έτσι, σας λέω για τέτοιες καταστάσεις, πάντοτε stand-by και πάντοτε φορτισμένα και πολλαπλών θέσεων. Θερμή παράκληση, πολλαπλών θέσεων, έτσι, πολλαπλών θέσεων, δεν κάνω διαφήμιση σε μάρκα, πολλαπλών θέσεων, όχι ένα. Ραδιοφωνάκι, το κινητό σας έχει ραδιόφωνο, αφήστε τώρα στο Facebook ή με ασφαλίστε τέτοια πράγματα. Μέχρι να γυρίσετε στο σπίτι, μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνάκι, μπορείτε να δείτε ειδήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε, να κάνετε αυτά τα πράγματα. Μία αγορά ενός σάκου επιβίωσης πλήρους καταστάσεως, ανά άτομο, στην πολύ φτηνή του έκδοση, είναι κάτω από 100 ευρώ. Αυτά τα καταστήματα, όπως σας είπα, μπορεί να έχουν και έτοιμους σάκους επιβίωσης. Θα μου πεις, θα βάλω, εγώ έχω 4 άτομα, θα δώσω 400 ευρώ, σας είπα, τι πρέπει να γίνει. Επικεντρώνομαι στο σεισμό, διότι σε σχέση και με την προηγούμενη εκπομπή, νομίζω ότι είναι πρωταρχική ανάγκη. Υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ένδειξη φόβου, την οποία θα σας την πω, και αυτή δεν είναι άλλη, αλλά είναι το λεγόμενο τσουνάμι. Στο τσουνάμι, γελάτε, αλλά υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε γερμό για τσουνάμι, φοβούμενοι το ηφαίστειο της Έτνας. Έτσι μας λένε. Στην πραγματικότητα φοβόνται το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Και σας λέω πολύ απλά το εξής. Στην περίπτωση που γίνει κάτι για τσουνάμι, θα φύγετε μακριά από τις παραλίες. Δεν θα πάτε όπως πήγανε, χωρίς να ξέρουν βέβαια, το 2004, να δούμε το κύμα που έρχεται και τέτοια πράγματα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια παιδεία. Όπως ξέρω και θα πω κάποια πράγματα τα οποία θέλω να τα βάλετε πολύ καλά στο μυαλό σας. Κάποιοι με λένε και παραλαπίπα. Ας είναι. Αφομοιώστε αυτά που σας λέω, επεξεργαστείτε τα και γίνετε κοινωνοί. Πείτε στα παιδιά σας, πείτε στους ανθρώπους που είναι γύρω σας, πείτε στους γονείς σας που είναι μεγαλύτερες ηλικίες, τι πρέπει να κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν δεν μπορείτε να μιλήσετε στους γονείς σας και στα παιδιά σας, έχετε κάνει κάτι λάθος στο λεγόμενο κρίκο της επιβιώσεως και της κοινωνικότητας. Τα παιδιά σας σας βλέπουν σαν πρότυπα. Αν δεν ξέρετε αυτά τα πράγματα, ή αν πείτε, ω μωρέ τώρα αυτόν τι βλακίες λέει, δεν θα περάσει η γνώση. Δεν θα κάνετε τρέλες. Δεν θα βγείτε στα μπαλκόνια να φωνάζετε. Δεν θα λιποθυμήσετε. Θα απορρίψετε αυτόν τον φόβο, γιατί πίσω από εσάς υπάρχουν κι άλλοι. Νομίζω ότι σας είπα κάποια πράγματα. Επειδή το έθεσα πολύ αθηνοκεντρικά, να σας πω ότι αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα. Να σας πω ότι ένα απλό σάκο επιβίωσης μπορείτε να φτιάξετε και ακόμα και με αυτές τις τσάντες της back, έτσι, της πλάτης για το σχολείο, όπου θα βάλετε κάποια πράγματα μέσα. Δεν είμαι εγώ άνθρωπος που μπορώ να πω σε οποιαδήποτε μέρος της Ελλάδος που πρέπει να πάνε. Ξέρω εγώ στην Κέρκυρα, αν ήμουνα, θα πήγαινα στη Σπιανάδα. Μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, απόσταση από τα κτίρια 300-400 μέτρα. Μόνο αν ανοίξει η Σπιανάδα στη μέση και σε ρουφήξει η κούφια και η λιγή. Ένα πρόβλημα που υπάρχει, τελειώνοντας σιγά σιγά, είναι το γεγονός ότι γίνονται συνεχόμενα σποτάκια από την κυβέρνηση, αλλά τα σποτάκια αυτά διέπονται από το χρόνο της ελληνικής τηλεόρασης. Διαφημίσεις πάνω από ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα θεωρούνται ότι είναι δάνειο προς το κράτος και πρέπει να πάρθουν λεφτά. Έτσι ξοδεύονται τα χρήματα. Δεν έχει γίνει ποτέ μία εκπομπή, ακόμα και από το πυροσβεστικό σώμα, ακόμα και από την πολιτική προστασία. Δεν υπάρχει κάποιο βίντεο. Έψαξα να βρω, γιατί, αλλά μόνο τα δικά μου βίντεο βρίσκω και κάποιων εταιριών που πουλάνε σάκους επιβίωσης. Χωρίς να θέλω να ψέγω κανέναν, υπήρξαν προσπάθειες κέρδους παλαιότερα με πώληση έτοιμων σακιδίων επιβίωσης από ανθρώπους του χώρου της αναζήτησης.
Πληροφορίες δίνουμε, παιδιά. Δεν είμαστε οι MacGyver. Να σας δείξω κάτι τελευταίο, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι οι μάντες. Ξέρετε, μπορείτε να δέσετε κάποια πράγματα. Οι συγκεκριμένοι μου τους έχει στείλει ο πρόδρομος. Λοιπόν, από το GRD. Φορώντας αυτό το πράγμα, εγώ βλέπω πάρα πολλούς από εσάς που το χρησιμοποιείτε για να βάλετε την κάρτα του εισιτηρίου. Μέγιστο λάθος, τα προσωπικά σας δεδομένα, φάτσα κάρτα. Λοιπόν, ένα τέτοιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μπουν τα κλειδιά σας. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο είναι για να μην σας φύγει καθόλου το κινητό. Αυτό εδώ το στυλ ανοίγει, οπότε μπορείτε να το αφήσετε κάπου και να το ξαναβάλετε εδώ πέρα μέσα και αυτό μπορεί να διορθωθεί από πίσω και επίσης ανοίγει με το ίδιο στυλ. Τώρα εντάξει, θα κάνουμε και ταχυδρομικά, το οποίο ανοίγει με αυτό το στυλ εδώ πέρα μέσα. Έχουν αυτές τις συγκεκριμένες θήκες, ώστε να ανοίξουν και να ανοίξει και κλείσει αυτό το περιλέμεο, το οποίο είναι σε τέτοιο φωσφοριζέ χρώμα, γιατί πρέπει να φαίνεται. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι που θέλω να σας πω. Αυτά είναι ευγενική χορηγία του πρόδρομου. Πρόδρομο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και ήθελα να πω το εξής. Σας είπα προηγουμένως, και καταλαβαίνετε ότι έχει ψωμί η υπόθεση, ότι έχω τρεις σάκους για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Εδώ δεν είναι μόδα. Εδώ δεν θα πάρουμε πουάμε ρίγες, αν υπάρχει, καρό και τέτοια πράγματα. Εδώ έχει χρησιμότητα ο χρωματικός, η χρωματική επιλογή για κάθε έναν σάκο. Στις φυσικές καταστροφές, ο σάκος σας πρέπει να είναι φωτεινός, όσο δυνατόν πιο μπαμ μπαμ μπαμ, φωσφοριζέ, για να μπορεί να ξεχωρίσει ακόμη και σε περιπτώσεις καταπλακώσεως. Ένα. Στις άλλες δύο περιπτώσεις, δηλαδή αυτό που είπα το εμφύλιο και αυτό που είπα τον πόλεμο, η σάκη επιβιώσεως πρέπει να είναι χρωματικής ένδειξης με την περιοχή. Αν μπείτε μέσα στον αστικό χώρο, θα είναι γκρίζο, λευκό, μαύρο. Παραλλαγή πόλεως. Αν μπείτε μέσα στα δάση, θα είναι κλασική πράσινη. Λες και είναι καταδρομής. Μην δίνετε στόχο στις δύο τελευταίες περιπτώσεις. Δώστε στόχο για να μπορείτε να βοηθήσετε τους ανθρώπους που θα έρθουν να σας απεγκλωβίσουν αν τυχόν υπάρχει πρόβλημα. Καλό θα είναι, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να δείξω κιόλας, να πάρετε και μια σφυρίχτρα. Σε αυτές τις θήκες που σας έδειξα από τον πρόδρομο μπορείς να βάλεις και μια σφυρίχτρα. Και να υπάρχει και κάτι που το έχετε δει στα αεροπλάνα, στο σωσίβιο πάνω που σας δείξουν, που σας δείχνουν. Και ποιο είναι αυτό? Είναι αυτό το φωτάκι που αναβοσβήνει. Βέβαια αυτό αναβοσβήνει όταν έρθει σε επαφή με το φως. Αλλά αυτό είναι ένα συγκεκριμένο φωτάκι το οποίο θα ανάβει πάνω σας, ώστε να σας εντοπίσει. Αυτά τα λεντάκια φακή που τα χρησιμοποιούμε και στη σπηλεολογία είναι εντυπωσιακά. Με δύο μπαταρίες, τρεις μπαταρίες μπορούν να κρατήσουν 3 με 4 ημέρες. Είναι μικρή η κατανάλωση. Αυτά. Σαν οδηγός, χωρίς πανικό, πάρτε το χρόνο σας, αλλά αποφασίστε να ξεκινήσετε. Μιλήστε με τα μέλη της οικογένειάς σας, κυρίως τα παιδιά, αυτά είναι που έχουν πρόβλημα, και πιστέψτε με, ο προετοιμασμένος άνθρωπος είναι και ήσυχος άνθρωπος. Αυτά. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός τον λύνει μαζί μας, και μακριά από εμάς αυτά. Αλλά έσω έτοιμος. Γεια σας.